Ελεμεσό, στον Δήμαρχο της πόλης, τον κύριο Νίκο Νικολαίδη. Κύριε Νικολαίδη. Καλό μεσημέρι, κυρία Σάβα. Καλό μεσημέρι και στους τηλεθεατές μας. Να ευχηθούμε και περαστικά στον μακαριότατο να το ξεπεράσει. Κύριε Νικολαίδη, στη Λεμεσό που πετάνε και κουνούπια, πετάνε και μπαλκόνια ενίοτε, πέφτουν. Να κάνουμε αρχή με το τελευταίο, με τα μπαλκόνια, διότι είχατε και μια σύσκεψη ξανά, εκκρεμούν κάποια νομοσχέδια. Πώς μπορεί να λυθεί όλο αυτό, αφορά όλη την Κύπρο βεβαίως, εκεί που υπάρχουν κοινόχτητες οικοδομές, ουσιαστικά πολυκατοικίες. Ποιος είναι ο ρόλος του Δήμου όταν καθίστανται επικίνδυνες και είναι αυτή η εξέλιξη, τι μπορεί να γίνει την ώρα που πολλοί που είναι ιδιοκτήτες διαμερισμάτων, καταστημάτων κλπ. Δεν πληρώνουν για τις απαιτούμενες επιδιορθώσεις. Καταρχάς να πούμε ποιοι είναι οι λόγοι που πέφτουν ή αρχίσαν και πέφτουν τα μπαλκόνια και στη Λεμεσό και σε άλλες πόλεις. Οι λόγοι είναι απλοί. Κυρίως για κτίρια που χτίστηκαν τη δεκαετία του 70 μετά τον πόλεμο και ιδιαίτερα στη Λεμεσό που είχε την μεγάλη ανάπτυξη. Αυτά τα κτίρια σε κάποιες περιπτώσεις είτε λόγω κακοτεχνιών γιατί τότε δεν επεβάλλεται η υποχρεωτική επίβλεψη από προσοντούχο πολιτικό μηχανικό, είτε λόγω κακής ποιότητας υλικών, σήμερα μετά πάρο των σχεδόν 50 χρόνων επήλθε η κόπωση των υλικών και γι' αυτό έχουμε αυτά τα ζητήματα. Άρα αυτός είναι ο λόγος που έχουμε αυτά τα φαινόμενα. Λέτε μετά από Τώρα, 50 χρόνια ένας άλλος δήμαρχος, μια άλλη δημοσιογράφος να κάνω αυτή τη συζήτηση για τους πύργους, γιατί είπατε για την ανάπτυξη της δεκαετίας του 70 στη Λεμεσό, έχουμε και την πρόσφατη. Ευχόμαστε τότε να είναι καλύτερη η κατάσταση, όταν δηλαδή θα περάσουν χρόνια από αυτούς τους περιβόητους πύργους. όταν κάποιες οικοδομές χτιστούν σωστά, με τα κατάλληλα υλικά, με τις κατάλληλες προδιαγραφές, με την κατάλληλη επίβλεψη, ασφαλώς Ναι. δεν μπορούν να φτάσουν στο σημείο να πέφτουν για να κινδυνεύει ο κόσμος. Ωραία, και Το φτάσαμε μετά δεύτερο από που θα... πολλά χρόνια είτε στο να κατεδαφιστούν, να χτιστούν νέα κτίρια ή να επιδιορθωθούν. Είμαστε αυτό το σημείο. Ακριβώς, Ποιο ακριβώς. Το υποχρέωση δεύτερο, είναι, ποιος είναι ο ρόλος των ακριβώς. τοπικών αρχών. Το δεύτερο σημείο ακριβώς στην ερώτησή σας, κυρία Σάβα, είναι ότι είναι υποχρέωση των ιδιοκτητών να συντηρούν τα κτίρια τους, ούτως ώστε να είναι ασφαλή και για τους ενίκους που διαμένουν μέσα, αλλά και για τον κόσμο, για το κοινό που διέρχεται κοντά σε αυτά, ούτως ώστε να μην υπάρξει οποιοδήποτε κίνδυνος, είτε στους ενίκους, είτε στον κόσμο που διέρχεται από κοντά. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να είναι διατεθειμένοι οι ενίκοι με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία ή με βάση μια νομοθεσία που αφορά τις διαχειριστικές επιτροπές που πρέπει να ρυθμίζει αυτά τα πράγματα, να συμβάλλουν οικονομικά στην επιδιόρθωση και συντήρηση αυτών των κτηρίων. Εκεί όπου δεν γίνεται αυτό, τότε παρεμβαίνει η πολιτεία. Παρεμβαίνει η πολιτεία ασκώντας πίεση εκεί όπου χρειάζεται, εκεί όπου δηλαδή δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος και δεν υπάρχει ανταπόκριση από τους ενίκους, μπορεί η τοπική αρχή να βγάλει ένα διάταγμα εκένωση των κτηρίων, ούτως ώστε να διαφυλάξει την δημόσια ασφάλεια. Εκείνο που είπαμε χτες στην δημοσιογραφική διάσκεψη είναι το εξής. Υπάρχουν δύο νομοθετήματα που διέπουν αυτές τις καταστάσεις. Το ένα νομοθέτημα αφορά των περιοδών και οικοδομών νόμου, που ρυθμίζει τις δυνατότητες παρέμβασης πολιτείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης μέσα από την επιβολή διοικητικών προστήμων, μέσα από την αποστολή επιστολών και την άσκηση πίεσης με την τοποθέτηση μέμωσης της περιουσίας του να μην μπορούν να τις πουλήσουν κ.ο.κ. Ούτως ώστε να επιδιορθώσουν τις περιουσίες τους. Και το δεύτερο νομοθέτημα είναι ο περιακίνητης ιδιοκτησίας νόμος, ο οποίος αφορά την λειτουργία των διαχειριστικών επιτροπών και τις ευθύνες των ιδιοκτητών αυτών των οικιστικών μονάδων. Αναφέρεται σε χτίσματα, σε οικοδομές, οι οποίες έχουν πέραν των 5 οικιστικών μονάδων ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις και σε λιγότερες μονάδες. Αυτά τα δύο νομοθετήματα χρήζουν βελτίωση. Υπάρχουν πρόνοιες μέσα, οι Έχουμε οποίες και όμως... ένα που εκκρεμεί. Φιλοξενούσαμε χθες και την Επίτροπο Νομοθεσίας, νομίζω είναι ο περί ιδιόκτητων οικειών κλπ. Κτηρίων, που αυτό θα βάζει και μέμο και όλα αυτά που λέτε. Αυτά τα δύο Ναι. νομοθετήματα. Υπάρχουν δύο νομοσχέδια, αγαπητή κυρία Σάβα. Ένα νομοσχέδιο το οποίο είναι στο Υπουργείο Εσωτερικών και ένα νομοσχέδιο το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα χέρια του χρηματολογίου, τα οποία Ναι. Είναι στην διαδικασία να πάνε στη Βουλή και να
βελτιωθεί η νομοθεσία, τον να γίνει πιο αποτελεσματικός ο τρόπος με τον οποίο θα μπορούν να ασκούνται οι εξουσίες από τις τοπικές αρχές, ούτως ώστε να πιέζονται οι ιδιοκτήτες. Δημιουργούνται κάποιες προϋποθέσεις που αφορούν και τις δυνατότητες των διαχειριστικών επιτροπών να επιβάλλουν κάποια μέτρα. Ασφαλίζονται οι κατοικίες, δημιουργούνται ταμεία τα οποία πέραν των τρεχών των το εξόδων. Το αποθεματικό που λέμε, αλλά άμα δεν βάζεις τα τρέχοντα έξοδα, πώς θα βάλεις και αυτοί που δεν πληρώνουν. Ωραία, σε κάθε περίπτωση και στο μεταξύ ο Δήμος θα προμηθεύσει με κράνη τους δημότες. μέχρι να γίνει αυτά που λέμε, ναι. Μέχρι να γίνει. Ναι, θα πρέπει άμεσα τα δύο νομοσχέδια να κηρυχθούν κατεπήγοντα, να περάσουν από τη Βουλή, να υπάρχουν οι δυνατότητες, οι νομοθετικές, οι νομικές από τις τοπικές αρχές να ασκήσουν αυτή την εξουσία και παράλληλα θα πρέπει να δοθούν όροι στους Δήμους. Ο Δήμος Λεμεσού τα τελευταία 10 χρόνια εξόδευσε ένα ποσό πέραν του 1 εκατομμυρίου ευρώ, αναγκαζόμενος να επέμβει, να διορθώσει, να επιδιορθώσει, να καταστήσει ασφαλείς οικοδομές για τις οποίες αρνούνται να το κάνουν οι ιδιοκτήτες τους και να προσφύγει στα δικαστήρια για να πάρει πίσω τα λεφτά του. Κάτι που ασφαλώς δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα. Άρα αυτά τα δύο ίσως πράγματα και αυτό είναι που λένε πρέπει ότι να γίνουν. Δεν θα πληρώσουμε εμείς, να το κάνει ο Δήμος στο τέλος της ημέρας. Πρέπει να γίνουν και αυτό. Άμεσα. Πρέπει να διαχειριστούμε την κατάσταση ως μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Και νομοθετικές ρυθμίσεις και όπλα και ταυτόχρονα όροι στους Δήμους. Είναι αυτό που λέμε, κύριε Νικολάηδη. Πρέπει να προκύψουν τα ζητήματα, μη κακό να θρηνήσουμε και θύματα, για να έρθουμε να πούμε ότι θα γίνει, θα κάνουμε, θα ράνουμε εκκρεμότητες κλπ. Λοιπόν, πάμε και στο άλλο θέμα που αφορά την πόλη σας. Επιλέγουν δηλαδή τα κουνούπια, αντιλαμβάνομαι, αναλόγως του είδους περιοχές. Είχαμε ένα